Λοιπόν, ο κύριος Καφτάκης, ο βοροτεχνικός της εκπομπής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καφτάκη, καλώς ορίσατε. Και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Από 1η Ιουλίου θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και το πλαστικό χρήμα. Από 1η όμως Ιανουαρίου του 2017 θα χρησιμοποιούμε μόνο πλαστικό χρήμα. Ακριβώς. Στις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί από 1η εβδόμου πιλωτικά μέχρι τέλος της χρονιάς και από 1η του 2017 να ισχύσει καθολικά για τη συλλογή όλων των αποδείξεων. Αυτό ουσιαστικά μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα για να παταχθεί το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο σκοπός, γι' αυτό γίνεται άλλωστε αυτό το μέτρο. Θεωρούν ότι με το να χρησιμοποιείται πλαστικό χρήμα είναι πιο εύκολα να ελεγχθούν αν οι επιχειρήσεις αυτές εκδίδουν αποδείξεις. Θεωρώ όμως ότι επειδή αυτό επικεντρώνεται σε νοικοκυριά με μεγάλο εισόδημα, γιατί αυτοί είναι που καταναλώνουν περισσότερο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε έναν πίνακα που μας έχετε παραχωρήσει. Σχέδιο για το πλαστικό χρήμα για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Το ποσοστό ελάχιστη δαπάνη με κάρτα θα είναι 10%. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αυτόν τον τρόπο χτίζουν το αφορολόγητο και τη μείωση φόρου που έχει αυτό το αφορολόγητο, που σημαίνει ότι κάποιος μισθωτός συνταξιούχος με 10.000 ευρώ εισόδημα θα πρέπει να παρουσιάσει 1.000 ευρώ δαπάνες προκειμένου να έχει αυτό το αφορολόγητο. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Για εισόδημα από 10.000 έως και 20.000 ευρώ το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με κάρτα θα είναι 15%. Ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνεται και η ανάγκη των δαπανών αυτών, οι οποίες όμως δεν πρέπει απλά να τις έχει κάνει ο φορολογούμενος, πρέπει να έχουν πληρωθεί μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε με πιστωτικές είτε χρεωστικές κάρτες. Στο τρίτο στοιχείο τώρα, για εισόδημα από 20.000 έως και 40.000 ευρώ, το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με κάρτα θα είναι 20%. Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι βλέπουμε ότι επιβραβεύεται αυτός που κάνει κατανάλωση σε σχέση με αυτόν που αποταμιεύει. Κάποιος ο οποίος δεν καταναλώνει δεν θα έχει αυτή την έκπτωση φόρου σε σχέση με κάποιον άλλο που καταναλώνει. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Για εισόδημα από 40.000 ευρώ και πάνω, η ελάχιστη δαπάνη με κάρτα θα είναι 30%. Ναι, είναι πολύ μεγάλη απέτηση σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα. Προκειμένου να έχουν και αυτοί το αφορολόγητο αυτό, θα χρειαστεί λοιπόν το 30% του εισοδήματός τους να έχουν πληρώσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Μάλιστα. Και στον επόμενο πίνακα, στην περίπτωση που ο μισθωτής συνταξιούχος δεν έχει δαπανίσει το απαιτούμενο ποσό με κάρτα, τότε δεν θα καρπώνεται το σύνολο του αφορολόγητου ορίου, αλλά λιγότερο. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Και πάμε και στο τελευταίο. Ουσιαστικά για το ποσό που θα του λείπει θα χρεώνεται με πρόσθετο φόρο που θα υπολογίζεται με ποσοστό που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Υπάρχει κάτι νεότερο προς αυτό? Δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι το κλιμάκιο, το φορολογικό στελέχος του πρώτου κλιμακίου, δηλαδή από 20 με 22%. Και στον τελευταίο πίνακα, αν όμως έχει πληρώσει με κάρτα περισσότερα από τα ελάχιστα που θα απαιτεί η εφορία, τότε θα έχει πρόσθετη έκπτωση φόρου. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα μετρούν όλες οι αποδείξεις, όπως για παράδειγμα το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα. Ναι, δηλαδή θέλει να δώσει εδώ πέρα τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος θα παρουσιάσει περισσότερες αποδείξεις από ό,τι είναι απαιτούμενες, να έχει μια περαιτέρω μείωση στον φόρο εισοδήματος που θα του αναλογεί. Μάλιστα. Κύριε Καφτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σε καλά.